Πόλος έλξης τουριστών όλο το χρόνο και όχι μόνο το καλοκαίρι, είναι η πρωτεύουσα. Οι ξένοι τουρίστες την προτιμούν κυρίως για τα αξιοθέατα που τους ταξιδεύουν στην κλασική Αθήνα. And we've seen many parts of India, in the history of the world, like Taj Mahal and places like that. But coming back to here and here in the monuments, amazing, something unbelievable. History which is before Christ. Ο Μπέιλ και η Σιρλή Πίτερ κατάγονται από την Ινδία, αλλά κατοικούν στην Αυστραλία. Η Αθήνα είναι το τέλειο σημείο του ορίζοντα για να δώσουν ραντεβού με την κόρη τους που διαμένει στη Ζυρίχη και μια πρώτη τάξεως ευκαιρία να γνωρίσουν την ελληνική πρωτεύουσα. Our first stop, Athens. You know, we're finding it amazing. The culture, the architecture, the food, the people. Η Αθήνα σε ένα συνεχές τουριστικό limit-up προσελκύει όλο και περισσότερους τουρίστες που διαμένουν όλο και περισσότερες μέρες πριν φύγουν για τα ελληνικά νησιά. Τη δυναμική της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού επιβεβαιώνουν τα νούμερα. 4.600.000 τουρίστες την επισκέφτηκαν το 2016 έναντι 4.200.000 που την επισκέφτηκαν το 2015, σημειώνοντας αύξηση 8%. Τα στοιχεία για φέτος είναι ακόμα πιο ενθαρρυντικά. Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, το πρώτο τρίμηνο του 2017 καταγράφηκε αύξηση αφήξεων 14%. Η ιστορία, η αρχαιότητα, ο πολιτισμός, με λίγα λόγια η κλασική Αθήνα, είναι ο βασικότερος λόγος για να την επισκεφθεί κάποιος όπως είτε φοιτή ενός τεχνικού λυκείου της Μεσίνης, στη Σικελία. Ατένε è una città molto importante. Quindi queste acropoli, possiamo avere le acropoli, i tempi, e quindi è un'esperienza da vivere e da osservare e da curare nei minimi dettagli. Καλά τα αρχαία, αλλά η Αθήνα ως City Break προορισμός φέρνει τουρίστες όλο το χρόνο. Και εκεί στοχεύει η σύμπραξη του Δήμου Αθηναίων με το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και την αεροπορική εταιρεία Aegean. Φτιάξαμε λοιπόν μια καμπάνια από κοινού, την ονομάσαμε One City Never Ending Stories, μέσα από την οποία προσπαθούμε να αναδείξουμε τον σύγχρονο χαρακτήρα της πόλης, ότι η Αθήνα δεν είναι απλά η Ακρόπολη, αλλά ότι έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα και ζωντανή σύγχρονη πολιτιστική σκηνή, Φερρυππίν. Ένα παράδειγμα είναι η έκθεση Documenta 14, η κορυφαία διεθνής έκθεση σύγχρονης τέχνης που φιλοξενείται στην πρωτεύουσα και την οποία τον πρώτο μήνα λειτουργίας της έχουν επισκεφτεί 120.000 άτομα, οι μισοί Έλληνες, το 25% Γερμανοί και το υπόλοιπο 25% φιλότεχνοι από περισσότερες από 40 χώρες.